Η συζήτηση για μέτρα κατά των ανισοτήτων στην πραγματικότητα στοχεύει να προσαρμόσει τα εργατικά δικαιώματα στις απαιτήσεις των μονοπωλίων της λεγόμενης πράσινης ψηφιακής οικονομίας, τη στιγμή που η νέα καπιταλιστική κρίση, τα μέτρα που πήραν οι αστικές κυβερνήσεις και επιχειρούν να μονιμοποιήσουν με πρόσχημα την πανδημία, έχουν φέρει τους εργαζόμενους σε πολύ δεινή θέση. Στην Ελλάδα, η πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μείωσε το εργατικό εισόδημα περαιτέρω κατά 12%, ενώ προετοιμάζεται νέα επίθεση για δεκάωρη δουλειά, κατάργηση υπολογισμού υπεροριών, ποινικοποίηση συνδικαλιστικής δράσης και απεργίας, με βάση δηλαδή τις ορέξεις της εργοδοσίας και κάτω από το φόβο της ανεργίας. Η έκθεση παρουσιάζει σαν εγγύηση στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, έναν αντεργατικό μηχανισμό που συμπιέζει τα λαϊκά δικαιώματα στα ελάχιστα, εδραιώντας την εμπορευματοποίηση υγείας, ασφάλισης, παιδείας. Το ξύλωμα επομένως των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίηση της στρατηγικής που ταΐζει τους επιχειρηματίες ζεστό χρήμα. Οι εργαζόμενοι έχουν επιλογή να παλέψουν οργανωμένα για τις σύγχρονες ανάγκες και δικαιώματά τους για να μην πληρώσουν και πάλι αυτή την καπιταλιστική κρίση ενάντια στην εκμετάλλευση και το σύστημα που τη γεννά.